Η Ελλάδα μετά την Επανάσταση, καλλιτεχνική θησαυρία από τη Συλλογή Καρασάκη, ο τίτλος έκθεσης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. Παρουσιάζονται έργα σημαντικών καλλιτεχνών, μεταξύ άλλων βέβαια χρηστικά αντικείμενα, ρολόγια, φορεσιές, όπλα και βέβαια πίνακες ζωγραφικής. Και έχω την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο της Κρήτης σήμερα στην Κρήτη TV τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη, συλλέκτης δημοσιογράφος. Να σας καλησπερίσω, χρόνια πολλά με την ευκαιρία και να σας ευχαριστήσω και πολύ. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ένα θέμα βέβαια που αναδείξαμε, έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον όχι μόνο των κριτικών, πανελλαδικά, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, και η επιτυχία της έκθεσης, κύριε Κρασάκη, επιβεβαιώνεται και μέσα από την παράταση που έχει δοθεί μέχρι και τις 30 Απριλίου. Σωστά? Ναι, βέβαια, μέχρι το επόμενο Σάββατο. Επιτυχημένη η έκθεση. Ναι. Μας έκανε εντύπωση και εμάς ότι το γεγονός ότι η έκθεση αυτή αγκαλιάσε και από πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά όπως είπατε και εσείς, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δηλαδή είναι μια έκθεση με πάνω από 600 δημοσιεύματα πανελλαδικά σε πολύ μεγάλες εφημερίδες, δηλαδή το Βήμα, τα Νέα, η Καθημερινή, ο Ελεύθερος Τύπος, όλες οι μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες αφιέρωσαν πολυσέλιδα αφιερώματα στην έκθεση αυτή, που σημαίνει για μας, για την Κρήτη τώρα εννοώ, αυτό θα πει εξωστρέφεια. Δηλαδή να μην κάνουμε κάτι και να μένει μόνο στο νησί μας ή στην πόλη μας. Ή σε μια πόλη, ακριβώς, σε ένα νομό. Ακριβώς. Αλλά να γίνεται λόγος για το νησί μας και εκτός Κρήτης και ακόμα καλύτερα και εκτός Ελλάδος. Και το γεγονός ότι έχει τόσο μεγάλη επιτυχία αυτή η έκθεση οφείλεται εν μέρη στην άρτια διοργάνωση του Δήμου Χανίων, στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων έγινε αυτή και γίνεται μέχρι το Σάββατο, και δούλεψαν πάνω από 50 άνθρωποι, που σημαίνει ότι πήραν πολύ στα σοβαρά την έκθεση αυτή. Εκτός αυτού να σας πω ότι πήρε μέρος και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Ακριβώς. Ναι. Έβαλε την τεχνολογία μέσα από την έκθεση. Για μια πολύ ωραία εικονική περιήγηση που πραγματικά εντυπωσίασε πάρα πολύ τον κόσμο και ενθουσίασε τους μαθητές. Το δικό της ρόλο η τεχνολογία λοιπόν, ναι, στη διοργάνωση. Ναι, ήταν μια πολύ, έγινε ένα ωραίο κέντημα θα έλεγα, από διαφορετικούς ανθρώπους, από διαφορετικούς κλάδους. Αλλά σε αυτό που είπατε, η επιτυχία πράγματι βρήκε τον αντίκτυπό της και στο εξωτερικό. Στα εγγένεια και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Η πρόεδρος θέλησε να μας γνωρίσει. Τι μεγαλύτερη τιμή δεν υπάρχει από αυτό. Γνωριστήκαμε. Μόλις είδε κάποια χαρακτηριστικά αντικείμενα από τη συλλογή, μας είπε ότι θα είναι από την αιγίδα της. Ήρθε στην Κρήτη, στα Χανιά, την εγγενίασε, ναι, με ένα πολύ ζεστό και θερμό λόγο που πραγματικά μας συγκίνησε. Ναι, βέβαια. Συνολικά 167 καλλιτεχνική θησαυρή, ναι, από ένα σύνολο 1500, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά, σωστά. Δεν είναι, εδώ δείχνουμε μόνο το ελληνικό κομμάτι της συλλογής. Ναι. Διότι έχουμε και έργα Γερμανών ζωγράφων, Άγγλων ζωγράφων, έχουμε διαφορετικά τμήματα σύλλογων, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ναι, η σύζυγός μου, εκτός από τις ελληνικές φορεσιές του 1830, συλλέγει επίσης κτενάκια από όλο τον κόσμο, από το 16ο, 17ο, 18ο αιώνα. Δηλαδή όταν αρχίσει κανείς, όταν αγαπάει κάποιος την τέχνη, δεν εστιάζει το ενδιαφέρον του ή την αγάπη του σε ένα συγκεκριμένο. Και δεν υπάρχει και φρένο. Σωστό, πολύ σωστό. Και δεν υπάρχει και φρένο. Και αναδεικνύεται κατά κάποιο τρόπο και η πνευματική σύνδεση της νεότερης Ελλάδας με τη Δύση μέσα από την έκθεση. Βέβαια, βέβαια. Και αυτό που ουσιαστικά μας έκανε να κάνουμε αυτή την έκθεση, επειδή είναι μια ιδιωτική συλλογή, που σημαίνει ιδιωτικότητα, δεν είχαμε κανένα λόγο να δείξουμε, την έχουμε πάνω από 50 χρόνια συλλέγουμε τα αντικείμενα, εγώ προσωπικά, η σύζυγός μου λιγότερο, αλλά δεν είχαμε κανένα ιδιαίτερο λόγο, όμως κάποιοι φίλοι, πολύ καλοί φίλοι, που όταν πω τα ονόματα θα τους γνωρίζετε σίγουρα, ο Νίκος Ψηλάκης, ο εξαίρετος δημοσιογράφος, συνάδελφος, έτσι, και εξαιρετικός λογοτέχνης. Επίσης ο Ηρακλής Πυριανάκης, ο αρχιτέκτονας, όταν είδαν κάποια πράγματα στο σπίτι μας, μας είπαν, μα πρέπει να τα δείξετε. Μα τι να δείξουμε, ναι. Έτσι ξεκίνησε. Μετά μια φίλη μας επίσης, η Στέλλα η Κουκουλάκη, που είναι μια γνωστή εικαστικός, εξαίρετη εικαστικός, μας είπε, αφού δεν γίνεται στο Ηράκλειο, ας την κάνετε στην Πινακοθήκη Χανίων, που είναι ένα εξαίρετο κτίριο. Γιατί δεν έγινε στο Ηράκλειο, κύριε Κρασάκη? Αυτή την ερώτηση μου την έχουν κάνει πάρα πολλοί, όχι μόνο
Κρήτες, αλλά και από την Αθήνα, φίλοι από τη Θεσσαλονίκη. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Η έκθεση αυτή προτάθηκε από τρεις διαπρεπείς Ηρακλειώτες στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού, η οποία όχι μόνο δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον, αλλά την απέρριψε, δηλαδή ασυζητητή. Και μάλιστα έχει γίνει και γραπτή πρόταση, δισέλιδο υπόμνημα, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο, αλλά ουδέποτε πήραμε απάντηση. Μάλιστα, και πήγατε χανιά. Ναι, κοιτάξτε, εδώ θα πω με πολύ μεγάλη μου έτσι χαρά ότι συνάντησα στα Χανιά ανθρώπους που αγαπούν τον πολιτισμό. Να φανταστείτε ότι μόλις πληροφορήθηκε ο Δήμαρχος Χανίων, ο κ. Μανδυράκης. Και ο Αντιδήμαρχος. Και ο Αντιδήμαρχος, ακριβώς ο κ. Γιαννακάκης. Μόλις άκουσαν ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει μια τέτοια έκθεση, την άλλη μέρα ήρθαν σπίτι μας. Ο Δήμαρχος Χανίων, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο αντιπρόεδρος της Πινακοθήκης που ανέλαβε μετά και την επιμέλεια με εξαιρετικό τρόπο, ο κύριος Ανδριαδάκης, και ένας ιστορικός τέχνης. Δηλαδή, είδαμε μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στις δύο πόλεις. Βέβαια, αναπτύχθηκε μέσα από πέντε ενότητες και αναπτύσσεται μέσα από πέντε ενότητες. Συγκεκριμένα, κύριε Γρασάκη. Κοιτάξτε, το κύριο ουσιαστικά μέλημά μας ήταν με αφορμή το 21, το 1821, να δείξουμε τους πίνακες που έχουν άμεση σχέση με την Επανάσταση. Γι' αυτό βάλαμε βασικά όλους τους ξένους ζωγράφους, φιλέλληνες περιηγητές. Αγαπημένος πίνακας. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ένα συλλέκτης ξεχωρίζει. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Αγαπάει τα περισσότερα κομμάτια, δηλαδή. Τι να σας πρωτοπώ, ένα από τα πιο έτσι εντυπωσιακά όσο αφορά τους ξένους ζωγράφους, έργα τέχνης, είναι ο πίνακας, η ελαιογραφία του Ιβάν Ευαζόφσκι, που όπως ξέρετε είναι ο μεγαλύτερος Ρώσος ζωγράφος, που τον συλλέγει και ο Ερντογάν, στο Προεδρικό Μέγαρο έχει πίνακές του, επίσης οι Ρώσοι τον λατρεύουν, και είχαμε την τύχη να έχουμε ένα από τους ωραιότερους πίνακές του, που είναι η Κωνσταντινούπολη, με πανσέλινο, αυτό που βλέπουμε τώρα, είναι από τα ωραιότερα έργα. Και όταν πιάσατε αυτό το έργο στα χέρια σας, πώς συντριβή μέσα μου, τρικυμία. Είναι πολύ δύσκολο να βρείτε τέτοια έργα. Από τη στιγμή που τα μεγάλα μουσεία μόνο και πολύ μεγάλοι συλλέκτες κατορθώνουν να τα εξασφαλίζουν για τις συλλογές του. Νομίζω είναι μεγάλη η τύχη που κατορθώσαμε να διασώσουμε το έργο για την Ελλάδα. Και εδώ φτάνουμε και σε ένα σημείο, δεν θέλω να σας κάνω τον έξυπνο, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά που έχουμε συλλέξει στην πραγματικότητα είναι τεκμήρια της ελληνικής ιστορίας. Αυτό κατάλαβα και εγώ με αυτή την έκθεση. Δηλαδή ανήκουν στην πραγματικότητα στον ελληνικό λαό. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα κατευθυνθούν. Νομίζω, ο στόχος σας ποιος είναι. Νομίζω, ακούστε, το όραμά σας. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα μουσείο στο Ηράκλειο. Όταν λέω μουσείο, εννοώ πινακοθήκη. Όπως ξέρετε, είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα, η μόνη πόλη στην Ελλάδα που δεν διαθέτει πινακοθήκη. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα για τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, που μόνο πινακοθήκη δεν είναι. Επειδή θυμάμαι από μικρό παιδί που έζησα την αναστήλωσή της, ήταν αποκλειστικά και μόνο αίθουσα διαλέξεων. Ξαφνικά κάποιος είχε την ιδέα να παραγγείλει μια μαρμάρινη πλάκα και να γράψει δημοτική πινακοθήκη Ηρακλείου, και την κολλήσανε δίπλα στην κεντρική είσοδο. Δεν είναι μουσείο. Και να σας πω και για ποιο άλλο λόγο δεν είναι μουσείο. Δεν μπορεί να θεωρηθεί μουσείο η δημοτική πινακοθήκη. Διότι τι εκθέσεις κάνει, μόνο περιοδικές. Δεν έχει στην πραγματικότητα τον εξοπλισμό και την υποδομή που χρειάζεται ένα μουσείο για να μπορεί να λειτουργήσει ως πινακοθήκη. Πόλεις μικρές, πάρα πολύ μικρές. Και νησιά, η Ρόδος, η Άνδρος έχουν όλες δημοτικές πινακοθήκες. Μόνο το Ηράκλειο δεν έχει. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι εμένα προσωπικά που με στενοχωρεί, να το πω έτσι. Συνεχίζετε την συλλογή σας κανονικά? Δύσκολο, δύσκολο, διότι με το ίντερνετ που έχουν ανοίξει τα πάντα με την παγκοσμιοποίηση, είναι τρομακτικά δύσκολο να βρείτε έργα τα οποία θα μπορείτε να αγοράσετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο από την άποψη ότι εκτοξεύονται τιμές. Ακριβώς, ακριβώς. Διότι, σε σχέση με τις διαζώσεις δημοπρασίας. Βέβαια, βέβαια. Σχεδόν πουθενά δεν γίνονται διαζώσεις δημοπρασίες. Οι περισσότεροι, ακόμα και οι μεγάλοι οίκοι δημοπρασιών, όπως είναι ο Σόθεμπις, ο Κρίστης, Μπόναμς,
και αυτοί βασικά πουλούν τα έργα τους μέσω του ίντερνετ. Δηλαδή αν πάτε τώρα σήμερα σε μια έκθεση δημοπρασιών που κάποτε ήταν ένα συμβάν, κοινωνικό συμβάν, τώρα είναι άδειες οι αίθουσες. Διότι περισσότεροι κάνουν ουσιαστικά την προσφορά τους είτε από το τηλέφωνο είτε από το ίντερνετ. Η μεγαλύτερη απογοήτευση που έχετε νιώσει χάνοντας ένα έργο... Ήταν πριν 40 χρόνια, είχα βρει μια πολύ όμορφη ακουαρέλα ενός Γερμανού ζωγράφου που απεικόνιζε τον Αβαρίνο. Ήταν σχετικά χαμηλή η τιμή της, οπότε στο Μόναχο, εγώ από την Κολονία έφυγα, πήγα στο Μόναχο επί τούτου για τη δημοπρασία, αλλά δεν ήταν, η δημοπρασία ήταν σχεδόν υποτονική θα έλεγα. Δεν είχε ενδιαφέρον. Ναι. Λέω, αχ τι ωραία, θα πάρουμε το έργο. Τελικά, και είναι από τις ουσιαστικά περιπτώσεις που λέει κανείς τι μπορεί να συμβεί όταν η τύχη δεν σε θέλει. Δεν σε θέλει. Τι ο διπλανός μου σήκωνε το χέρι του και με τον διπλανό μου. Δηλαδή καθόταν πραγματικά στη διπλανή καρέκλα. Ανέβηκε πάρα πολύ η τιμή του έργου, δεν μπόρεσα να το πάρω. Το πήρε ο διπλανός μου που ήταν ο εκπρόσωπος, ο εντεταλμένος του Μουσείου του Μονάχου, του Πολεμικού Μουσείου του Μονάχου. Οπότε πήγε εκεί το έργο. Ναι. Ναι. Οπότε πήγε εκεί. Για μένα ήταν διπλή απογοήτευση, γιατί ήταν ένα ελληνικό θέμα που θα έπρεπε να είναι στη συλλογή μας. Συλλογή έργων τέχνης, πώς θα χαρακτηρίζατε, ακριβό χόμπι ή κάτι παραπάνω? Δεν είναι σε καμία περίπτωση χόμπι. Είναι νομίζω ιός, ο ιός του συλλέκτη. Και ουέ και αλίμονο αν μεταδοθεί σε κάποιον άλλον. Δηλαδή πραγματικά αρχίζετε ότι αγαπάτε την τέχνη, τη λατρεύετε, ζείτε με την τέχνη και ζείτε για την τέχνη. Μαζί της και για αυτήν. Μάλιστα. Δεν ξέρω, απευθυνόμενος στη νέα γενιά, θα τους λέγατε, θα τους προτρέπατε να αγαπήσουν την τέχνη. Ναι. Κοιτάξτε. Να γνωρίσουν την ιστορία, γιατί κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει την ιστορία δεν καταλαβαίνει και από τέχνη. Εδώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εξάρω το ρόλο της κυρίας Αθηνά Γιαννουλάκη. Η οποία είχε ανέλαβε τα μουσιοπαιδαγωγικά προγράμματα του Μουσείου των Χανίων, έκανε εξαιρετική δουλειά. Χιλιάδες μαθητές πήγαν στο μουσείο και ουσιαστικά δεν τους έκανε μια απλή ξενάγηση, αλλά είχε προετοιμαστεί αφάνταστα καλά. Δηλαδή είχε τυπώσει α4 κόλλες, παζλ, τα παιδάκια ψάχνανε μόνο να βρουν μια λεπτομέρεια ενός πίνακα. Ο σπουδαίος ρόλος του εκπαιδευτικού που σπάει τα όνειρα του δημόσιου σχολείου και πόσο σημαντικός είναι. Λοιπόν, να αναφερθούμε λίγο σε δύο εκδόσεις. Βεβαίως. Λοιπόν, αν μπορούμε λίγο να εστιάσουμε, ο Χρήστος θα μας βοηθήσει. Τι έχουμε εδώ, νομίζω με τη συνδρομή της περιφέρειας, σωστά? Ναι, ναι, ναι. Ο κατάλογος, ο πρώτος κατάλογος, ναι, είχε εκδοθεί από τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Εδώ μόλις πληροφορήθηκε ο κύριος Αρναουτάκης το νέο πόνημά μας, ότι ναι, θέλουμε να κάνουμε εκδόσεις στα γερμανικά και στα αγγλικά, ναι, προθυμοποιήθηκε αμέσως και χρηματοδότησε τις τρεις νέες εκδόσεις. Ναι, αυτό που δείχνεται, η πρώτη με το έργο του Βιζάκη στα ελληνικά. Και εδώ... Αυτή είναι η έκδοση στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Ναι, και επίσης μια εξαιρετική έκδοση. Υπάρχει και μια τρίτη που δεν σας την έφερα, που είναι στα γερμανικά. Ναι, δηλαδή, θα την περιμένουμε. Στο ίδιο στυλ περίπου, διότι η σκέψη ήταν ότι οι μη Έλληνες αναγνωρίζουν την Ελληνίδα του Βριζάκη, αλλά για τους ξένους είναι καλύτερα να έχουμε τον Παρθενώνα. Κύριε Καρασάκη, τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε να αποκτήσει το Ηράκλειο μια μέρα πολιτισμό πραγματικό και κυρίως μια πινακοθήκη. Να σας ευχαριστήσω θερμά, τιμή μου, χαρά μου και με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν,